επικράτησε του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η βόλη είναι και πάλι. Βλέπετε και το χρόνο, 16:53 πριν από την λήξη του πρώτου χρόνου. Στα μάτια που πήγε καλά ο Τόμιτς, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ο Τομάσεβιτς είναι και πάλι παρόν εκεί στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού στην ομάδα. Είναι άστοχο το σούτ τριών πόντων. Η μπάλα από τα χέρια του Ραντόσεβιτς στον Τζόγκιτς. Βρκίτς προσπαθεί για τον drive, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και η Παρτιζάν ξεφεύγει για πρώτη φορά με 3 πόντους 7-4 και χαρές και πανηγύρια στην Σάλα Πιονίρο. 8.000 θεατές απόψε. Δείτε εδώ η προσπάθεια του Τόμιτς, δεν κατοφορεί για κλέψιμο της μπάλας πίσω από την. Και πάλι μαζί για τη μετάδοση του αγώνα Παρτιζάν Ολυμπιακού με ένα καλάθι του Πρέντρακ Ντρόμπνιακ που βλέπετε εδώ σε επανάληψη. Ο Ντρόμπνιακ 5 και 10 πριν από τη λήξη. Κακή πάσα του Φασούλα, έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό όπως θα είδατε. Ο Βούξεβιτς στη θέση του Χόκκινς. Το Μάσεβιτς καρφώνει και τα πράγματα άσχημα για τον Ολυμπιακό και φυσικά καλά για τους Ιουγκοσλάβους. 11-4 στο ξεκίνημα του αγώνα. Μου διάστασε να παίξει double team εκεί με τον Παπα-Νικολάου. Τζόγκιτς. Στη γωνία για τον Ραντόσεβιτς. Μπρικίτς θα κάνει την κίνηση. Σου τριών πόντων είναι εύστοχο. 14-5 η Παρτιζάν. Από τον στην Σάλα Πιονίρ, κατάμεστη απόψε. Το καλάθι για τους Γιουγκοσλάβους. Εδώ είναι ο Ραντός στις απουσίες. Σίγουρα η εικόνα του αγώνα δεν θα ήταν αυτή με Τάρλας και Κανισόβας μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και σίγουρα δεν θα ήταν ίσως έτσι τα πράγματα. Μιλάω για τον προηγούμενο αγώνα στο Ειρήνης και Φιλίας. Χειροκροτήματα για το καλάθι του Ντρόμπνιακ. 18-8. Η Παρτιζάν Τούλας αστοχή. Προσπαθεί εκεί ο Παπα-Νικολάου. Δεν μπορεί. Εξέλιξε ο Γιουγκοσλάβικος εφηβιασμός, η μπάλα στο καλάθι, 28. Ο Ολυμπιακός που μετά το time out, ενώ βλέπετε τον σκόρερ τον Χάρις Μπουκίτς, δείχνει σημάδια αποσύνθεσης. Στόχος στη συνέχεια σούτ από τον Βούξεβιτς. Τζόγκιτς, η μπάλα φτάνει έξω από τα 6-25. Είναι σούτ 3 πόντων. Αυτό που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι η περιφερειακή άμυνα. Εδώ ήταν ο Μπουκίτς, ο οποίος κάνει 8 πόντους και κάνει το 23-15. Διαφορά Ολυμπιακός. Που είναι σε ζώνη, σου τριών πόντων είναι άστοχο. Πηδάει ψηλά ο Ντρόμπνιακ, καλύτερη θέση του. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Πρέντρακ Ντρόμπνιακ. 25-19 διαφορά στους 6. Προσπάθεια, τραβημένα τα μαλλιά του Τσουμπρίλο. Εκείνο το Μάσεβιτς, βλέπετε έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, εκεί δεν ανακόπτεται εύκολα. Τσουμπρίλο 27-19, δείτε εδώ. Η επιπόλη θα λέει κανείς φάση του Τσουμπρίλο ενώ Ραντόσεβιτς. Τσουμπρίλο. Στη γωνία για τον Ραντόσεβιτς. Σουτάρει για 3, είναι εύστοχος. 30-28. Και πάλι μπροστά η Παρτιζάν. Βλέπετε καλάθι τριών πόντων από τον Ραντόσεβιτς. Από την... Ο Ιβκοβιτς που δεν είναι ευχαριστημένος από αυτή την φάση. Όχι για το φάουλ του Τόμιτς, αλλά για την ολιγορία των παικτών του Ολυμπιακού. Να αφήσουν τον Μωμάσα. Ραντόσεβιτς. Ντρόμπνιακ αποφεύγει τον Φασούλα. Έξοχη κίνηση μπροστά στον Ρότζες και η Παρτιζάν ισοφαρίζει. Ο Ντρόμπνιακ φτάνει τους 8 πόντους. Ο Μπίλο, το βλέπετε στα αριστερά. Το drive από τον Τζόγκιτς βγάζει έξω την μπάλα. Ραντόσεβιτς για 3 είναι εύστοχος. Βλέπετε εδώ τον Ραντόσεβιτς. 36-39. Μειώνει σωτική προσπάθεια. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έρχεται και ο Φασούλας στα στοχή. Εξ επαφής. Ρότζερς έκανε πολύ όμορφη προσπάθεια, τελικά έχασε την ευκαιρία. Τζόγκιτς για 3 είναι εύστοχος και η Παρτιζάν ισοφαρίζει. Η Παρτιζάν που δεν συγχωρεί καμία ολιγορία στην περιφέρεια. Ραντόσεβιτς που φτάνει τους 11. Δείτε, Χόκκινς στα μακριά. Ψηλότερος, αλλά σαφέστατα εμπειρότερος ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς. Τομάσεβιτς, αστοχή. Και τελικά με δεύτερη προσπάθεια αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 39-2, 41-41. Ισοφαρίζει. Ο Ολυμπιακός πριν να μπλοκάρει τον Τομάσεβιτς. Όσο είχε βγει στο πρώτο ημίχρονο με 3 φάουλ, η Παρτιζάν ήταν ο Σιπαρόν κοντά στο καλάθι. Ρότζερς. Παπα-Νικολάου. Το κλέψιμο από τον Τσουμπρίλο. Το έκανε 3 φορές και στο Ειρήνης και Φιλίας. Καρφώνει την μπάλα. 43-41 για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται να χάνει με 2 πόντους ενώ ήταν μπροστά με 6. Καθώς η περιφερειακή του Ολυμπιακού υποπίπτουν για μία ακόμη φορά. Θα πάει με αναπληρωμένο ηθικό την επόμενη εβδομάδα στο Βερολίνο. Τσουμπρίλο, Ραντόσεβιτς για 3. Είναι εύστοχο, 46-41. Η Παρτιζάν μετά από αρκετή ώρα προηγείται με 5 πόντους. Πέρα από τα 6-25. Ο Μάσεβιτς είναι εύστοχος, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στην Ιταλία. Τσουμπρίλο για τον Ντρόμπνιακ, που θέλει προσοχή και μακριά. Τσουμπρίλο για 3. Είναι εύστοχος.
50-45. Δείτε εδώ, ο Ρότζερς δεν μαρκάρει. Σωστά. Και η διαφορά στο παιχνίδι. 50-46 στο Τσιμπρίλο και πάλι σε ένα τρίποντο. Τώρα δεύτερο Τσιμπρίλο. Τσιμπρίλο κάνει τη δουλειά του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τι κάνουν. 53-46. Δείτε σε επανάληψη. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τις 100 στα δίποντα από την Παρτιζάν, 41% από τον Ολυμπιακό. Τζόγκιτς για 3 δεν διστάζει. Και είναι εύστοχος. 58-48. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τομάσεβιτς δεν φαίνεται τώρα στο βάθος. Παναγκολάου τα πράγματα είναι δύσκολα απόψε για τον Ολυμπιακό. Ντρόμπνιακ, σαν σε προπόνηση, ευστοχή και κάνει το 60-48, φτάνοντας για δεύτερη φορά στον αγώνα την διαφορά στη μέγιστη τιμή της. 12-12 η Παρτιζάν, στους 10 πόντους ο Ντρόμπνιακ, εδώ σε επανάληψη. Εκπληκτικό σπάσιμο για ένα παίκτη ύψους 2-10 και βάρους 110 κιλών. Δείτε σε επανάληψη. Το μισό καλάθι ανήκει στον Τζόγκιτς. Ραντόσεβιτς. Ντρόμπνιακ. Παίζει πλάτη το Φασούλα. Προσποίηση είναι εύστοχος. 62-53. Ένα καλάθι που δεν έπρεπε να μπει. Ο Ντρόμπνιακ. Ραντόσεβιτς. Δείτε τα ποσοστά ευστοχίας. 59% εντός παιδιάς, 41% για τον Ολυμπιακό. Ραντόσεβιτς με υποψία βημάτων. Τσουμπρίλο για 3. Αν είναι δυνατόν. 65-53. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα. Δείτε εδώ. Θεωρώ ότι η ζώνη του Ολυμπιακού 2-3 στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει. Είναι εύστοχος. Δυστυχώς. Τζόγκιτς. Ραντόσεβιτς. Διστάζει για 3. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Αστοχή εκεί όμως η ολιγορία. Ο Ντρόμπνιακ, ο Τομάσεβιτς με συγχωρείτε, ήταν κοντά. 68-60. Ελπίζω αυτός ο αγώνας να μην χαθεί από αυτό το follow του Τομάσεβιτς. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Για τον πρωταθλητή πέρσι Ευρώπης και τον Ολυμπιακό, τον Ιβκοβιτς. Είναι εύστοχος ο Τζόγκιτς. Τζόγκιτς κάνει τους 7 και τώρα τους 8. Και ο Κανισόβας στα play-off της Ευρωλίγκας. Ενώ τους Πανικολάου. Ραντόσεβιτς είναι εύστοχος. Το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει. Η Παρτιζάν είναι νικήτρια 72-60. Η Παρτιζάν μετά από καιρό στα σαλόνια της Ευρώπης, εκεί που το 92 πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός αποκλείεται με ψηλά πάντα στο κεφάλι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης που φέτος δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το στέμα του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος λαβώθηκε από τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός που υπέκυψε, θα έλεγε κανείς, εξωαγωνιστικά. Είναι σαν να μην είχε Παρτιζάν. Ενώ βλέπετε το Σλάβ Σακοπρίβιτσα, παλιό γνώριμο από τα ελληνικά γήπεδα με τον Παγκράτη, σαν να μην είχε Παρτιζάν για παράδειγμα τον Τομάσεβιτς και τον Τσουμπρίλο. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο μαζί για τον φετινό μας επίλογο, για τον